Πρωτόγνωρο φαινόμενο ως προς τη μεταδοτικότητά της χαρακτήρισε τη μετάλλαξη όμικρον ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Εμείς περίπου από τα Χριστούγεννα και μετά έχουμε την εξάπλωση όμικρον. Για να καταλάβετε σε νούμερα, στις 21-22 Δεκεμβρίου ήταν στο 3% η όμικρον και αυτή τη στιγμή σε λιγότερο από 10 μέρες είναι πάνω από 70%. Και ενώ η όμικρον εξαπλώνεται, τα στοιχεία μέχρι στιγμής δείχνουν πως τα νοσοκομεία οι περισσότεροι βαριά νοσούντες έχουν προσβληθεί από τη μετάλλαξη Δέλτα. Όλες οι νέες διασωληνώσεις που κάναμε, επιλέξαμε και είδαμε με PCR, καμία από αυτές δεν είναι όμικρον. Όλες οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας που αυτή τη στιγμή δίνουν τον αγώνα τους είναι με τη μετάλλαξη Δέλτα. Η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα παραλάβει τα νέα φάρμακα κατά του κορονοϊού, προανήγγειλε από το νοσοκομείο Σωτηρία, το οποίο επισκέφθηκε την πρωτοχρονιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε πια στη διάθεσή μας πολύ σύντομα και τα καινούργια φάρμακα για τον κορονοϊό, τα οποία θα χορηγούνται τις πρώτες μέρες από τη στιγμή που κάποιος διαγνωστεί. Μετά τα μονοκλονικά, είδα εδώ πέρα μάλιστα και την ταμπέλα για το που χορηγούνται τα μονοκλονικά στο νοσοκομείο. Είναι φάρμακα το οποίο φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά και κατά της μετάλλαξης όμικρον. Θα είμαστε στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα τα παραλάβει και με βάση τα πρωτόκολλα τα οποία θα καθορίσουν οι ειδικοί θα μπορούμε να τα χορηγήσουμε. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα που έρχεται 5.000 κάποια από τη Merck, είναι, ναι, όχι της Pfizer, είναι της Merck, τα 5.000 κάποια που πάλι είναι θεραπείες αυτές, 5.000 θεραπείες, και με την Pfizer έχουμε μπει σε μια διαδικασία όπως έχουν μπει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ήδη είμαστε σε μια επαφή προκειμένου να έχουμε με το που κυκλοφορήσουν, με το που πάρουν, ναι, την άδεια. Η άδεια αναμένεται από τέλη Ιανουαρίου έως μέσα Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ όλα είναι ανοιχτά σε ό,τι αφορά και την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Εξετάζουμε δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο, το, ναι, οποίο μπορώ να σας πω ότι σχεδόν είναι η λυμένη απόφαση, έχει να κάνει ότι η έμεση υποχρεωτικότητα που υπάρχει αναφορικά με την ισχύ του επιστοποιητικού λογικά θα το επεκτείνουμε και είναι θέμα χρόνου να το ανακοινώσουμε σε όλο τον πληθυσμό. Α, τι σημαίνει αυτό? Μάλιστα. Ότι για να λογίζεσαι ως εμβολιασμένος, ναι, θα πρέπει να έχεις κάνει και την ενισχυτική δόση εάν περάσει, μάλιστα, το 7 μήνο. Το δεύτερο σκέλος που έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα που λέτε είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε αποφασίσει. Εάν προχωρήσουμε, το εξετάζεται όμως. Το εξετάζουμε και πάντοτε σας λέω ότι η εξέτασή του έχει να κάνει με τις πληθυσμιακές ομάδες που επιβαρύνουν το σύστημα. Την πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξουν κανονικά τα σχολεία στις 10 Ιανουαρίου επανέλαβε ο Θάνος Πλεύρης, αφήνοντας ανοιχτό ωστόσο το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο πρωτόκολλο και περισσότερα τεστ. Η βούληση και η θέση αρχική είναι τα σχολεία να ανοίξουν. Έχουμε, ναι, δει ότι το πρωτόκολλο, το οποίο τηρήθηκε, έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, ναι, βεβαίως θα δούμε την πορεία και των κρουσμάτων αλλά και τη συζήτηση που θα γίνει στους ειδικούς και θα γίνει και ενδεχομένως επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου. Δηλαδή το πρωτόκολλο στα σχολεία είχε ορισμένα στάδια τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν, δηλαδή, στις συνθήκες όμικρον. Αυτό θα μας το προτείνουν οι ειδικοί. Περισσότερα τεστ, δηλαδή, να το πούμε απλά στον κόσμο. Ακριβώς.